Παρακολούθησα με πολύ ενδιαφέρον αυτή την ξενάγηση στον σχεδόν ειδηλιακό κόσμο της γυναικείας επιχειρηματικότητας και των κατακτήσεών της. Εκείνο που θα ήθελα να πω είναι ότι, να επισημάνω δηλαδή, μια βασική προϋπόθεση για να συμβούν όλα αυτά. Την επιβίωση αυτών των γυναικών, την αξιοπρεπή επιβίωση. Ξέρουμε ότι περισσότερες, και δεν μιλάω για τις μεγαλοεπιχειρηματίες, μιλάω για τις πολλές γυναίκες, οι περισσότερες ζουν στην ανασφάλεια για τα έξοδα του τρέχοντα μήνα και του προηγούμενου. Έχουν να αντιμετωπίσουν την άδικη φορολογία και την ακρίβεια στην ενέργεια, στο ενίκιο, στις πρώτες ύλες. Η απελευθέρωση του ωραρίου και η δουλειά της Κυριακής, οι λευκές νύχτες και όλα αυτά, όχι μόνο δεν εξασφαλίζουν μεγαλύτερο εισόδημα, αλλά αντίθετα αυξάνουν την ανασφάλεια και την ανησυχία για το πώς θα καταφέρουν αυτές οι γυναίκες να ανταγωνιστούν τις μεγάλες επιχειρήσεις. Είναι σημαντικό να μιλήσουμε για τα πραγματικά καθημερινά τους προβλήματα πριν περάσουμε στις μεγάλες κουβέντες και στα μεγάλα σχέδια. Αν λόγω των αδιεξόδων που φέρνει αυτή η αντιλαϊκή πολιτική μια γυναίκα δεν τα βγάζει πέρα και κλείσει το μαγαζί της και μείνει άνεργη, πράγμα πάρα πολύ πιθανό, καθώς στην τελευταία 12ετία το 20% αυτών των γυναικών χωρίς προσωπικό έχει κλείσει, δεν δικαιούται επίδομα ανεργίας, αφού πρέπει πρώτα να έχει τακτοποιημένα τα χρέη της στην εφορία, πράγμα μάλλον αδύνατο. Ταυτόχρονα, αν υπάρχουν αυτά τα χρέη σε εφορία ή τράπεζα, αυτές οι γυναίκες ζουν με το φόβο του πληστηριασμού. Σε όλη αυτή την δύσκολη κατάσταση έρχεται να προσθεθεί και η βία της φορολογίας. Αυτό το νέο φορολογικό νομοσχέδιο είναι ένα απροκάλυπτο χαράτσωμα για τους αυτοαπασχολούμενους και μικρούς επαγγελματίες. Ο στόχος της κυβέρνησης τελικά είναι η μικρή και όχι τα μεγάλα ψάρια της αγοράς. Μια γυναίκα δηλαδή που έχει την επιχείρησή της 12 ή 13 χρόνια με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο θα ξεκινάει η φορολογική της δήλωση με εισόδημα από 14.000. Ακόμα και αν δεν είχε τόσα έσοδα ή ακόμα και αν είχε ζημιά θα πληρώνει φόρο 1.800 ευρώ. Μαζί δε με τον άδικο φόρο του τέλους επιτιδεύματος που θεσπίστηκε το 2011 από την συγκυβέρνηση Νέα Δημοκρατία, Πασόκ και Λάος και διατήρησαν όλες οι κυβερνήσεις που διαμορφώνεται γύρω στα 500 ευρώ, βγαίνει σύνολο 2.300 ευρώ. Σε αυτό έρχεται να προσθεθεί και η προκαταβολή φόρου. Μπαίνει εύλογα το ερώτημα πώς μια γυναίκα αυτοαπασχολούμενη μπορεί να τα βγάλει πέρα με τέτοια υψηλή φορολογία στο εισόδημά της όταν προστίθενται ο έμφυα, ο υψηλός ΦΠΑ, όλοι οι έμεσοι φόροι σε τρόφιμα, καύσιμα, ενέργεια, δημοτικά τέλη και βεβαίως η λίστα αυτή δεν έχει τέλος. Οι γυναίκες αυτοαπασχολούμενες και οι επαγγελματίες διεκδικούν μέσα από τα σωματεία και τις ενώσεις τους το αφορολόγητο όριο των 12.000 ευρώ, προσαρτημένο κατά 3.000 ευρώ με κάθε προστατευόμενο μέλος, που τους πήραν πίσω με τα μνημόνια και τα χρόνια της κρίσης οι προηγούμενες κυβερνήσεις και καμιά κυβέρνηση, ούτε αυτή του ΣΥΡΙΖΑ βεβαίως, δεν το επανέφερε. Κλείνω λέγοντας ότι όλες διαχρονικά οι κυβερνήσεις αφήνουν επί της ουσίας απροστάτευτη τη γυναίκα επαγγελματία στο έλεος των φόρων, των χρεών, της αναδουλειάς, της πανδημίας ή και των φυσικών καταστροφών. Και τα ανέφερα όλα αυτά γιατί έχει μεγάλη σημασία να ξέρουμε, να γνωρίζουμε πριν αρχίσουμε τις τριαμβολογίες τι ακριβώς συμβαίνει στην πραγματικότητα, στα σπίτια και στα μαγαζιά και σε επιχειρήσεις μικρές ή μεγάλες αυτών των γυναικών. Ευχαριστώ πολύ.